φαίνεται πως έχουν ξεφύγει από κάθε λογική οι τιμές στη Μύκονο για ένα μέσο ταξιδιώτη και απευθύνονται πλέον μόνο σε μεγιστάνες. I think it was $200 for or 200 euro for a bottle of wine. She was trying to find a bathing suit and we ended up in one of the designer stores and they said 450 euro for a bathing suit. Σύμφωνα με κατάλογο καταστήματος στη χώρα της Μυκόνου, μια μερίδα γύρος κοστίζει σχεδόν 15 ευρώ και το κλασικό πιτόγυρο 3 ευρώ και 70 λεπτά. Όσο για ένα πιάτο scrub legs, θα πληρώσεις 13 ευρώ όπως δημοσιεύει το πρωτοθέμα.gr. Όπως καταγγέλνουν σε απόδειξη από γνωστό εστιατόριο εδώ στη διάσημη παραλία της Ψαρού στη Μύκονο, χρέωσαν τις δύο ξαπλώστρες με την ομπρέλα 200 ευρώ και ένα μπουκάλι μεταλλικό νερό 8 ευρώ, δηλαδή σε τιμή σαμπάνιας. For rich people, not for us, like we're normal people. Yeah, for those people down in the yachts. The people like that live in the yachts, you know, celebrities, you know, people with lots of money. Βαπορίσιο πληρώνουν και τον καφέ στη Μύκονο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Φρέντο Εσπρέσο. Σε γυάλινο ποτήρι κοστίζει 6 ευρώ και 20 λεπτά και 10 ευρώ σε πλαστικό ποτήρι μαζί με ένα χυμό 300 ml. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι τιμές μπορεί να αλλάξουν μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Monday is this price, you're coming three hours after they change the price, they put one euro plus. Όποια και αν είναι η τιμή, να φορολογεί το επιχειρηματίας και να κόβει απόδειξη. Από εκεί και πέρα, όλα τα μαγαζιά στην Μύκονο έχουν τιμοκαταλόγους και όποιος δεν θέλει, δεν ψωνίζει. Αποκαλύπτουμε το νέο κόλπο των επιτίδιων επιχειρηματιών της Μυκόνου για να γδάρουν οικονομικά τους τουρίστες. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που έχουν μπει και κατά λάθος μηδενικά. Και καμιά φορά δεν τον είχα πάρει κανείς γιατί είναι μεθυσμένοι. Έχω δει λογαριασμό, ο οποίος είχε ας πούμε το κλαψάντης 250 ευρώ αντί 25.